Ότι στα θέματα αυτά, τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στα εθνικά ζητήματα, πρέπει να εξαντλούμε τα περιθώρια για τη μέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση. Και νομίζω αυτό δεν εξυπηρετείται αυτή τη φάση με τη στάση της κυβερνήσεως, κατά τη γνώμη μου φυσικά, εξαιτίας ενός σοβαρότατου ελλείμματος στην εθνική μας στρατηγική. Δηλαδή, φάνηκε από την κουβέντα λιγάκι. Η κυβέρνηση τι ακριβώς επιδιώκει. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Δεν υπάρχουν 50, δύο. Η μία είναι διάλογο για αυτά τα οποία, για αυτό μάλλον, το οποίο υπάρχει διαφορά, η υφαλοκρηπίδα, ένα, και προσφυγή στη Χάγη αν δεν υπάρξει δυνατότητα συνεννόησης, μία εκδοχή, την οποία εγώ επιλέγω, αυτή θα ήθελα την εκδοχή να υιοθετήσει η κυβέρνηση, και υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που λέει δεν θέλω διαπραγματεύσεις με την Τουρκία συζήτηση, διερευνητικές συζητήσεις κλπ. Και πάω σε μια λογική ανάσχεσης κλπ. Δεν μπορείς και τα δύο να τα παίζεις, κατά τη γνώμη μου. Και με αυτή την έννοια, ξέρετε κάτι, εάν είσαι υπέρ της διαπραγματεύσεως με την Τουρκία και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει δυνατότητα συνεννόησης, προσφυγή στη Χάγη, δεν πας στην παραμονή που έχουν εξαγγελθεί και από τις δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, η έναρξη έχει εξαγγελθεί των διερευνητικών συζητήσεων, των συνομιλιών δηλαδή, τις οποίες επιδιώκεις, δεν πας εκείνη τη μέρα να συνυπογράψεις τη συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία δεν την έχουμε δει ακόμα. Αυτό λέει η Γερμανία, νομίζω. Αυτή είναι η θέση της Γερμανίας. Δεν πας κατά τη γνώμη την παραμονή. Μια επισήμανση, αν μου επιτρέπετε. Την οποία είχαμε ξεκινήσει εμείς, δεν την προχωρήσαμε γιατί υπήρχαν κενά. Διότι δίνεις το πρόσχημα, λέω εγώ, το τονίζω, το πρόσχημα στην Τουρκία να πει σταματάω τις συζητήσεις, τις οποίες υποτίθεται στη λογική αυτής της εκδοχής τις θέλεις τις συζητήσεις, ξαματάει τις συζητήσεις και ταυτόχρονα, όπως είναι τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, είναι τοποθετημένη και καταγεγραμμένη η συμφωνία με την Αίγυπτο, βάζει ζητήματα τα οποία πιθανότατα, πολύ πολύ πιθανόν, θα τα βρούμε μπροστά μας σε μια αυριανή, μεθαυριανή. Θα τα βρούμε μπροστά μας σε μια αυριανή συζήτηση με την Τουρκία που θα μας πει γιατί στην Ελληνογυπτιακή Συμφωνία είχατε επίρρεια 0 της Κρήτης και διχάζατε τη Ρόδο. Ακούστε την ερώτηση. Συμφωνείτε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Συμφωνείτε σε αυτό. Δεν έπρεπε λοιπόν. Επειδή παράγει όμως νομικά αποτελέσματα, έστω και παράνομο, δεν έπρεπε, παράγει τετελεσμένα. Σας είπα τη γνώμη. Δεν έπρεπε να υπάρξει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Εγώ καταλαβαίνω την ερώτηση, σας λέω όμως. Δεν είναι λογικό. Εάν είσαι ταγμένος, προσέξτε, γι' αυτό λέμε για το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής. Αν είσαι ταγμένος υπέρ του δίδυμου διαπραγμάτευση και Χάγη, δεν πα στην παραμονή να δημιουργήσει το πρόσχημα για να σταματήσει. Συγχωρείτε, αλλά αυτό υπονοεί ότι στην διαπραγμάτευση βάζουμε και αυτό το θέμα. Αν τώρα φταίει στο άλλο, ανάσχεση και υπεράσπιση με αυτόν τον τρόπο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων που πάντα πρέπει να τα υπερασπίζεσαι, τότε πάλι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Διότι λέει, ενώ το τουρκικό πλοίο ρίχνει τα καλώδια για σεισμικές έρευνες, πράγμα το οποίο απαγορεύεται με το διεθνές δίκαιο στη δικιά μας υφαλοκρηπίδα, οι σεισμικές έρευνες, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι και λένε δεν μπορεί να κάνει σεισμικές έρευνες διότι υπάρχει θόρυβος. Όπως λέγανε πριν από λίγο καιρό, ότι ο αέρας... Φίβος τον κύριο Πλεύρη για να κλείσω. Θέλω να πω ότι χρειάζεται... Και να τελειώσω. Χρειάζεται ένα σοβαρό... Υπάρχει ένα έλλειμμα... Εγώ δεν χαίρομαι γι' αυτό. Λέω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εθνικής στρατηγικής. Γι' αυτό χρειάζεται συμβούλιο πολιτικών αρχηγών να συζητηθούν αυτά και ειλικρίνεια προς τον ελληνικό λαό. Όχι, γιατί ξέρετε κάτι, δεν τα λέμε εμείς. Λοιπόν, στον κύριο Πλεύρη, κύριε Μπαλάφα, συγγνώμη. Δεν έχουμε χρόνο. Βγαίνει καθημερινή και διαψεύδει τον Πρωθυπουργό. Παρακαλούμε, κύριε Μπαλάφα, παρακαλούμε. Φύγε στον κύριο Πλεύρη την ερώτηση. Την ερώτηση, κύριο Πλεύρη. Καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο κύριος Πλεύρης να συνεχίσει να επαναλαμβάνει τις μεγαλοστομίες περί της χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων τη στιγμή που η Τουρκία ακολουθεί απαρέκλητα την Ναύτεξ που έχει βγάλει
με ένα τουρκικό ερευνητικό να αλωνίζει με συνοδεία πολλών πολεμικών μεταξύ ελληνικής ΑΟΣ και κυπριακής ΑΟΣ και δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει. Γιατί συνεχίζουμε να λέμε ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει, ενώ δεν το ποιο κάνουμε. Ποιο είναι αυτό που πρέπει. Δεν το κάνουμε ποιο όταν είναι πρέπει. Αυτό που πρέπει, κύριε Καλαδιάνα. Θα να υπάρξει μια παρεμπόδιση όπως το 18. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ρωτάω, η ερώτησή μου, κύριε Πλεύρη, επειδή μου απαντήσατε κάτι, η ερώτησή μου είναι σαφής. Γιατί συνεχίζετε να το λέτε, αν είναι μεγαλοστομία τελικά. Ελάτε, κύριε Πλεύρη. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, ακούστε την κεντρική. Δεν το κάνετε. Από ό,τι φορά σήμερα ακούσαμε, εγώ δεν το έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι η επίσημη θέση που εκφράστηκε από τον κύριο Παλάφα είναι η προσφυγή στη Χάγη. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τον εμείς δύο αυτό το οποίο λέμε είναι ότι συζητάμε ένα και μοναδικό θέμα. Και η Τουρκία άκουσα δυστυχώς στο τραπέζι επιχειρήματα τα οποία λέει η Τουρκία ότι κακώς υπογράψαμε το Αιγυπτιακό τώρα γιατί δυναμητήσαμε την κατάσταση. Και δώσαμε το κύριε Κλαβιανέση, αυτό που με ρωτάτε είναι ακριβώς αυτή η κυβέρνηση υπέγραψε με την Αίγυπτο γιατί ξέρει ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Τόσες μέρες τώρα δεν το βλέπουμε, κύριε Πλεύρη. Η πολιτική του σκημένου κεφαλιού απέναντι στην Τουρκία έχει τελειώσει. Λοιπόν, ποια κύριε Πλεύρη, τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σηκώνει χέρι, σηκώνουμε και εμείς χέρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι τιμερής, κύριε, αν μ' ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Θεοδωρακίδη. Σας αδικήσαμε σήμερα. Θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες.